Έχουμε μαζί μας και τον Νίκο Στυλιανού, καλαθοσφαιριστή του Κεραυνού, ο οποίος πίσω στο λόγο πήρε δύο επιθετικά rebound, πάρα πολύ σημαντικά. Ένα τρίποντο που κατέληξε και ένα καλάθι δύο πόντων. Αλλά πέρα από αυτό, είχες μια πολύ καλή παρουσία σήμερα. Πώς ένιωθες σήμερα στο παρκέ εσύ? Εντάξει, γενικά με τα διπλά παιχνίδια Ευρώπη πρωτάθλημα βρίσκουμε περισσότερο ρυθμό. Και εγώ προσωπικά με βολεύει πολύ περισσότερο τα διπλά παιχνίδια, γιατί παίζεις περισσότερα παιχνίδια, λιγότερη προπόνηση και έτσι βρίσκεις ρυθμό. Γενικά κάναμε πολύ καλή δουλειά, ξεκινήσαμε από την άμυνα, από το πρώτο ημίχρονο, από το πρώτο δευτερόλεπτο δηλαδή. Δείξαμε ότι δεν θα περάσουν εύκολα από εδώ και έτσι πήραμε την νίκη. Πώς την βλέπεις εσύ τη χρονιά του Κεραυνού μέχρι στιγμής, τόσο με την ευρωπαϊκή πορεία? Παίξατε 4 παιχνίδια στο Champions League, πολύ καλές παρουσίες. FIBA Europe Cup και πρωτάθλημα. Ο κόσμος σας θεωρεί ως το φαβορί. Εσύ πώς βλέπεις τη χρονιά να εξελίσσεται και ποιοι είναι οι στόχοι της ομάδας? Εγώ βλέπω τη χρονιά να εξελίσσεται, πιστεύω ότι θα είναι τόσο εύκολο όσο πιστεύει ο κόσμος. Γιατί τα διπλά παιχνίδια φέρνουν κούραση. Δεν είσαι 100% έτοιμος από την Τετάρτη να παίξεις το Σάββατο την Κυριακή στο πρωτάθλημα. Πιστεύω θα είναι πολύ δύσκολο. Η χρονιά μέχρι τώρα πάει καλά. Θα μπορούσε να έχει πάει καλύτερα στο Champions League, μιλάμε βέβαια. Γιατί εντάξει, όλοι λένε ότι ήταν μεγάλη πρόκληση που περάσαμε στο δεύτερο γύρο, αλλά αντικειμενικά μπορούσαμε να είχαμε περάσει τους ομίλους. Πιστεύω γι' αυτό φταίει ότι ξεκινήσαμε αργά την προετοιμασία σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και δεν φάνηκε ότι δεν ήμασταν σταθεροί. Άμα είχαμε περισσότερη σταθερότητα, περισσότερο χρόνο μαζί, πιστεύω θα είχαμε περάσει και εκεί. Στο FIBA Europe ξεκινήσαμε με μια νίκη και μια ήττα εκτός έδρας που ήταν συσσαγωγικά μέσα στο πρόγραμμα. Στο πρωτάθλημα είμαστε στο 4-4, 4-0. Πάει καλά, πάει καλά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά και ελπίζω πως θα πάνε όλα καλά στο τέλος. Μια προσωπική ερώτηση. Μέχρι πέρσι ήσουν στην Basket League της Ελλάδας, έπαιξες Λιθουανία. Γενικά έχεις συνηθίσει και στο εξωτερικό. Πώς ήταν ο δικός σου εγκλιματισμός στην Κύπρο και γενικά πώς νιώθεις παίζοντας στο κυπριακό πρωτάθλημα, όπου βέβαια έχεις πρωταγωνιστικό ρόλο στην φαινομενικά καλύτερη ομάδα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα? Αρχικά θέλω να πω ότι βρίσκομαι στη, αυτό που είπατε, στη φαινομενικά καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος. Άρα ο Κεραυνός δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από τις ομάδες που ήμουν και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όσον αφορά τον επαγγελματισμό και τις εγκαταστάσεις και τα πάντα. Η αλήθεια είναι ότι μετά τα δύο χρόνια που έλειπα δυσκολεύτηκα λίγο, γιατί ένιωθα ότι όλα τα παιχνίδια είναι φιλικά. Έχουμε πρόβλημα με τον κόσμο, ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια. Εδώ έχει και αρκετό κόσμο Κεραυνού, μας δεβεί αρκετό κόσμο που είναι και φιλάθλοι του Κεραυνού, αλλά που θέλουν να δουν και μπάσκετ στη Λευκοσία, που αυτό είναι από παλιά. Αλλά ειδικά σε κάποια εκτός έδρας παιχνίδια παίζουμε μεταξύ μας ουσιαστικά και είναι κρίμα. Και είναι δύσκολο και για εμάς τους. Πώς νομίζεις αν μπορούσε να διορθωθεί αυτό? Έτσι, εντάξει, μπορεί να μιλάμε για ώρες για αυτό το θέμα, αλλά μία λύση που θα μπορούσες να εφαρμόσεις, ποια θα ήταν? Είναι μεγάλη συζήτηση αυτή και οι λύσεις δεν μπορούν να βρεθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Σίγουρα ο κόσμος παλιά τουλάχιστον που γεμίζαν τα γήπεδα ταυτίζονταν με Κύπριους παίχτες. Πήγαιναν στο γήπεδο για να δουν τους Κύπριους παίχτες και τους 2-3 Αμερικάνους που είχαν η ομάδα, που ήταν και καλύτεροι παίχτες, γιατί είχαν περισσότερα λεφτά να φέρουν καλύτερους παίχτες, αφού τα μοιράζανε σε δύο, όχι σε 5, 6, 7 και πάει λέγοντας. Αλλά πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει να ταυτιστεί με Κύπριους παίχτες και είναι το πιο σημαντικό για μένα. Και ίσως περισσότερες ομάδες μπασκετικές που τις έχουμε χάσει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα και ο Αχιλλέας και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ τώρα είναι στην πρώτη κατηγορία, είναι η δεύτερη χρονιά. Αλλά υπάρχουν αρκετές μπασκετικές ομάδες οι οποίες δεν υπάρχουν πλέον, που έχουν τον κόσμο της γειτονιάς τους, ας το πούμε, ο οποίος όμως μπορεί να γεμίσει ένα γήπεδο. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια στον Κεραυνό. Ευχαριστώ πολύ.